Χωρίς να αγχωθεί και με αντιδράσεις ομάδα Super League, ο Ολυμπιακός Βόλου γύρισε ένα παιχνίδι που δεν ξεκίνησε και με τις καλύτερες συνθήκες. Οι φιλοξενούμενοι του Αγροτικού Αστέρα δημιούργησαν προβλήματα στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και επιπλέον έφτασαν σε σημείο να προηγηθούν σε μια στιγμή αδράνειας της άμυνας του Ολυμπιακού. Μέχρι εκεί όμως, όταν ο Ολυμπιακός έγινε ο γνωστός Ολυμπιακός της φετινής σεζόν και το 0-1 από το 17 της αναμέτρησης έγινε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου 2-1, με δράστη και πάλι τον Ηλία Σολάκη. Δεν είναι απερίτεχνο το παιχνίδι μας, αλλά αυτό έχει να κάνει με το ότι η ομάδα αυτή από τις αρχές Ιουλίου, από την πρώτη μέρα που βγήκε στην προπόνηση, υποχρεωμένη απέναντι σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, απέναντι στον πρόεδρο που έχει κάνει τα πάντα για την ομάδα αυτή, ζει συνέχεια υποπίεση και πάντα θα πρέπει και η προπόνησή της να είναι μια προπόνηση που χαρακτηρίζει τους πρωταθλητές. Ζουν λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά και θέλω να τους συγχαρώ πραγματικά για όλη αυτή την προσπάθεια και που μπόρεσα και μετά το 1-0 να γυρίσουν ένα παιχνίδι. Και όχι μόνο να γυρίσουν, απλώς η αγωνιστική συμπεριφορά έδειξε ότι θα γύριζε το αποτέλεσμα αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και στον κόσμο που ήταν πάλι για ακόμη μια φορά καταπληκτικός και γέμισε το γήπεδο. Οι αντιστάσεις του Αγροτικού χαλάρωσαν στην επανάληψη και έτσι οι ερυθρόλευκοι διαμόρφωσαν το 4-1 μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Μεγάλος πρωταγωνιστής και πάλι ο Ηλίας Σολάκης, που είναι αυτός πλέον που κατέλαβε την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα των σκόρερ της δεύτερης εθνικής, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον επίσης παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου, Μάρτιν Στροτζέριο. Απομένουν πλέον 4 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής και ο Ολυμπιακός Βόλου εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και να χρειάζεται 2 βαθμούς για να βρεθεί και μαθηματικά στη Super League.